Διέκασαν την επίθεση, μάλλον όχι σε οργανωμένη πλέον επίθεση, με τον Γκοργκόν. Ωραία, αλλάζουν Καβράνοβιτς και Έμπερ. Κάνει το σουτ 0-1. Με σουτ με το αριστερό, κάνει το 0-1. Δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο πλέον στον Ολυμπιακό. Απελευθερώνει τελείως τη Ριέκα. Έξτρα λέει πανηγυρισμοί από τους παίκτες και δικαιολογημένοι από τους παίκτες της Ριέκα. Ο Ολυμπιακός την πατάει. Την πατάει από την όμο του ποδοσφαίρου. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός είχε καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε το Φορτούνι που αφήνει ωραία την μπάλα με το σώμα του. Πατάει περιοχή, γυρίζει τον Οφόε. Γκολ! Γκολ ο Κώστας Φορτούνης παίρνει στο μάτς. Γυρίζει την μπάλα. Έρχεται ο Τσίτσο Οφόε και το γήπεδο Καραϊσκάκη παίρνει φωτιά στο 66 για τον γκολ του Ολυμπιακού. Και άντε μετά να πείσει τον πλέον άπιστο ότι έπρεπε ο συγκεκριμένο παίκτη να είναι στο ξεκίνημα και κοίτα πώ πανηγυρίζει. Με τι πάθο ξεχυλίστηκε ο ίδιο ένα παίκτη ο οποίο στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ουσιαστικά βοήθησε και εκμεταλλεύτηκε τον επερχόμενο Τσίτεφο Οφόε για να κάνει το 1-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έλεγα νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακό δεν ήταν κακό από τον ήχο. Αλλά όταν έχει 7 ευκαιρίε. Παίρνει φορά ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης χαμηλά με τις γροθιές ο Σλούκα. Γυρίζει ο Λαμπτελαούι, περνάει ο Μπαόδι, ένα! Κόλλο Κορομό! Κόστος Καμένες ευκαιρίες! Κόστος Καμένες ευκαιρίες! Τις τόμαρες καθυστερήσεις! Και ο Ολυμπιακός θα πάει στην Κροατία, όχι για να ψάξει την πρόκριση με αποτέλεσμα, αλλά θα πάει μπροστά στο σκορ 2-1, είναι σημαντικό. Και ποιος θα το έλεγε ότι ο Ολυμπιακός κάνει νέα ανατροπή όπως είχε γίνει το 2015 με μια άλλη κροατική ομάδα, με την Δυναμό Κιέβου, και πλέον πηγαίνει με μια πολύ διαφορετική προοπτική. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έψαξε μέχρι τον τελευταίο λεπτό το γκολ και δικαιώθηκε, αν κρατήσουμε λίγο νωρίτερα, είχε και οριζόντιο δοκάρι με την